συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αδέλφια του ΚΕΘΕΑ και των άλλων φορέων της απεξάρτησης, της πρόληψης και της ψυχικής υγείας. Όμορφα νιάτα, προέρχομαι από την εκπαίδευση και πάντα στα νιάτα ελπίζω. Εσείς θα φτιάξετε έναν διαφορετικό κόσμο με το να αγωνίζεστε. Σας φέρνω έναν θερμό χαιρετισμό από την Πάτρα των Αγώνων και τον αγωνιστή της Δήμαρχο που είναι στο πλευρό όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας που κάνουμε για να μην περάσει αυτό το, θα το πω, κατάπτυστο νομοσχέδιο. Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει σαν ασθενοκεντρικό και με αυτό βέβαια διαφωνούμε, γιατί τα παιδιά που έχουν πέσει στην εξάρτηση δεν είναι άρρωστα. Πολλά από αυτά εγώ έχω διδάξει μέσα εθελοντικά στα παιδιά του οξυγόνου. Πολλά από αυτά σήμερα εργάζονται, έχουν οικογένειες, είναι πεντακάθαρα κτλ. Εγώ θα το χαρακτηρίσω αυτό το νομοσχέδιο χρηματοκεντρικό. Αυτό είναι το μόνο που τους νοιάζει. Αυτό, σε αυτό κοντάρουνε. Τα ιδιωτικοποιούν όλα. Ακόμη και το περαστικό σύννεφο, για να θυμηθώ τον ομπελίστα συγγραφέα, ο οποίος έχει πει αυτά τα περίφημα ποιητικά λόγια. Να πω λοιπόν ότι στην Πάτρα έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ υπάρχει ο σύλλογος οικογένειας εκεί σταθερός, στιβαρός, επίμονος, δεν έχουμε πια κοινότητα, θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης για τους νέους της Πάτρας. Έχουμε μόνο ένα συμβουλευτικό σταθμό. Η τρίτη πόλη της Ελλάδας δεν έχει αυτή τη στιγμή κοινότητα, κλειστό θεραπευτικό πρόγραμμα και οι νέοι της φεύγουν και πηγαίνουν στον Πειραιά, πηγαίνουν στην Καλαμάτα κτλ. Εμείς αγωνιζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια για να ξαναγίνει, γιατί είχε η Πάτρα πρόγραμμα και το κλείσανε κοινότητα. Και όταν βέβαια κλείσανε την δική μας κοινότητα, καταλάβαμε και τα άλλα που έρχονται. Όπως και πραγματικά ήρθε η κατάργηση του αυτοδιοίκητου και τώρα αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Αλλά δεν θα τους περάσει. Είναι η πρώτη φορά που εμείς, γιατί ανήκω και στην Ομοσπονδία, στο Διοικητικό Συμβούλιο, εμείς οι σύλλογοι οικογένειας ανά την Ελλάδα με χιλιάδες μέλη δεν θα υποχωρήσουμε. Γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε να συναντηθούμε με τον Μπαρτζόπουλο, γιατί εμείς δεν θέλουμε να μας ταλιάνει τα πράγματα, θέλουμε να αποσυρθεί αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα και εμείς σαν οξυγόνο δεν θα σταματήσουμε ποτέ αυτό που πήραμε, που ευεργετηθήκαμε εμείς οι ίδιοι, να το ανταποδίδουμε στην κοινωνία. Βενσερέμος!